Έχουμε στο τηλέφωνο μας τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Οικονομόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε, γιατί ακούγαμε τώρα από τη συνάδελφο ότι ακούγονται πληροφορίες ότι έχουμε και άλλους νεκρούς. Η πληροφορία μου από τον κύριο Ανδριόπουλο, τον αρχηγό των διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από το περιφερειακό της Πάτρας, μιλάει για 26 νεκρούς, οι οποίοι είναι όλοι μαζί σε ένα χωράφι στην περιοχή Μάτι. 26 νεκροί μόνο εκεί. Μόνο εκεί, ο ένας απάνω στον άλλον. Τι να σας πω, παιδιά, αγκαλιασμένοι, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι τραγικό αυτό το οποίο μας λέτε. Άρα λοιπόν έχουμε τις πλέον δυσάρεστες εξελίξεις στους 24 επιβεβαιωμένους νεκρούς, όπως μας λέτε κύριε Οικονομόπουλε. Φοβερές, φοβερές. Οι διασώστες σας έχουν βρει σε ένα χωράφι άλλους 26 νεκρούς στο Μάτι. Ο ένας πάνω στον άλλον αγκαλιασμένοι άνθρωποι προσπαθούσαν να επιβιώσουν. Είναι απίστευτο, δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό. Δηλαδή έχουμε φτάσει στους 50 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα. Είναι αυτό κρίμα, δείχνει κρίμα. Τη μανία της φωτιάς. Οι άνθρωποι προφανώς μαζικά σε ομάδες προσπαθούσαν να κατέβουν προς τη θάλασσα. Άκουγα και εσένα, Γιώργο, που γνωρίζεις την περιοχή, να λες ότι είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα. Ήταν δίπλα στη θάλασσα, αυτό είναι τους το εντυπωσιακό. Τους κύκλωσε η φωτιά προφανώς τους ανθρώπους και στα αυτοκίνητα και εκεί σε αυτό το χωράφι που μας λέτε. 26 νεκροί σε ένα σημείο, είναι ναι, ασύλληπτο. Ναι, φαίνεται ότι οι καπνοί της φωτιάς τους έπνιξαν. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Και η εικόνα που μας μεταφέρεται ότι ήταν αγκαλιασμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή είναι. Δεν ξέρω, τα λόγια είναι έτσι, πολύ φτωχά. Έτσι μου μεταφέρθηκε, παιδιά, έτσι σας το λέω. Είμαι συγκλονισμένος. Όλη νύχτα είμαι κοντά στα παιδιά, γιατί έχω και την ευθύνη τους.